Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά και σήμερα ήρθα να σας κάνω ένα haul, γιατί παραψωνίσαμε τώρα για το φθινόπωρο χειμώνα και είπα γιατί να μην το μοιραστώ μαζί σας. Νομίζω ότι πάντα, ειδικά εμάς τις γυναίκες, μας ενδιαφέρει πάντα να μάθουμε για ψώνια, για αγορές κτλ. Και έτσι λίγο να σας δείξω και έναν ωραίο τρόπο να συνδυάσετε πραγματάκια που έχω αγοράσει εγώ για να μπορέσετε να σκεφτείτε και κάποια πράγματα που ίσως έχετε και δεν έχετε σκεφτεί πώς μπορεί να τα φορέσετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αρχικά, αν δεν έχεις κάνει subscribe σε αυτό εδώ το κανάλι, κάνε τώρα ένα subscribe και πάτε και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποίησεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Και τώρα πάμε να σου δείξω τι έχω αγοράσει. Το πράγμα ξεκινάει like this, this, this. Το έχω βάλει σε μια τεράστια σακούλα BSB για να βγάλουμε λίγο άκρη, γιατί ίσως δεν θα έβγαινε μια άκρη. Και πάμε να ξεκινήσω να σου δείξω, γιατί πολύ πράγμα. Ξεκινάμε ένα τέλειο σετάκι που πήρα από Pull & Bear και είναι αυτό εδώ το μπλουζάκι. Είναι σαν λίκρα, δεν ξέρω πώς θα σας το περιγράψω. Λοιπόν, και από κάτω είναι μακριμάνικο, έχει αυτό εδώ το κολάν, που είναι επίσης η ίδια ύφανση. Μου άρεσε πάρα πολύ βασικά το χρώμα του. Θα σας τα βάλω κιόλας να τα βλέπετε στη συνέχεια πόσο ωραία είναι. Και έκανε 12,99 το μπλουζάκι, 12,99 το παντελονάκι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σετάκι. Για μέσα στο σπίτι είναι πολύ cozy, πάρα πολύ βολικό. Δεν πατάει καθόλου, δεν είναι καθόλου, είναι πάρα πολύ ελαστικό. Και τρελάθηκα και εγώ και το αγόρι μου. Πήρα και αυτό το πολύ απλό, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, μπουστάκι που είναι έτσι, πάλι στην ίδια ύφανση, γιατί εγώ δεν φοράω σουτιέν, γενικά μπουστάκια πιο πολύ. Το συγκεκριμένο έκανε 9,99 και έχει και μοβ και μπεζ και μαύρο, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η απόχρωση. Επίσης από Pull & Bear πήρα αυτό εδώ το φουτεράκι που είναι πολύ έτσι κόζι για κάθε μέρα. 15,99, το βρήκα εκείνη την ώρα στο ταμείο και λέω «Α, το θέλω αυτό, το θέλω». Είναι έτσι φαρδουλό, κάτω με λάστιχο. Το μπες μπλουζάκι από Pull & Bear που σας έδειξα. Στη συνέχεια πήρα αυτό εδώ το μπλουζί που είναι τέλειο και θα σας δείξω και πώς το συνδύασα, από τα BSB. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι τα BSB γενικά είναι λίγο πιο τσιμπημένα από ότι Pull & Bear, Bershka κτλ. Το συγκεκριμένο pullover που λέτε είχε 59,90, είναι ολόμαλο βέβαια, εννοείται, και είναι τόσο μαλακούτσικο, τόσο τέλειο. Το πήρα αυτό, το συνδύασα με το τέλειο αυτό χακί σορτσάκι, δεν ξέρω τι έπαθα με το χακί και τα πήρα όλα χακί, που είναι δερματίνι και αυτό λίγο τσιμπημένο, τώρα θα σας πω το σύνολο. Λοιπόν, το σορτσάκι είχε και αυτό 59,90 και σορτσάκι, μπλουζάκι, από BSB επίσης πήρα, κάτι που είναι πάρα πολύ στη μόδα και έχω πάθει σοκ και ήτανε πραγματικά, δοκίμασα σε όλα τα παπουτσάδικα, αλλά ήταν οι πιο βολικές, αυτές εδώ, είναι πολύ της μόδας, γαλοτσίνια, τέλεια, θα σας τα δείξω και φορεμένα και επίσης από BSB πήρα αυτές εδώ τις παπουτσάρες, έχω πάθει σοκ, δεν φαντάζεστε πόσο άνετα είναι και τα δύο, και τα γαλοτσίνια και αυτό εδώ, το παπουτσικό για κάθε μέρα. Παιδιά, πέθανα με αυτό το παπούτσι, πέθανα. Λοιπόν, το παπούτσι το μπέζ είχε και αυτό 59,90 και οι μπότες είχαν 79,90. Πάει ο λογαριασμός, δεν θέλω να το βλέπω. Αχ, τα βάζω στην άκρη, πάντα BSB. Το τέλειο αυτό εδώ σετάκι από BSB με τη γαλότσα από κάτω. Μου αρέσει πάρα πολύ που εφαρμόζει τόσο ωραία στη γάμπα. Συνεχίζω με Zara μαγαζάρα, που πήρα αυτό εδώ το κορμάκι, γιατί πάντα χρειάζεται ένα λευκό κορμάκι το οποίο μπορείς να βάλεις από μέσα, από φορέματα, από διάφορα άλλα πράγματα. Το συγκεκριμένο έκανε 9,95, πολύ καλή τιμούλα για ένα κορμάκι, πολύ βολικό. Ακόμη και από δερμάτινο φόρεμα μέσα και συνεχίζω. Από Zara επίσης πήρα σοκ, το οποίο μάλλον θα βάλω και στα γενέθλιά μου που πλησιάζουν και είμαι τόσο χαρούμενη.
Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το φορεματάκι. Άμα το δείτε φορεμένο θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι φορεματάρα βασικά, δεν είναι απλά φορεματάκι. Έχει και σκίσιμο στο μπούτι. Το οποίο το πήρα 29,95. Θα σας το δείξω φορεμένο γιατί έτσι χάνει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Βέβαια το βάλα και από μέσα με το άσπρο κορμάκι και ήταν πολύ τέλειο. Δηλαδή να το κάνεις για πιο κάθε μέρα με ένα αρβιλάκι, τέλειο. Αλλά επίσης και για πάρα πολύ καλό μόνο του. Εξαιρετική ποιότητα, εξαιρετικό όλο. Δηλαδή δεν φαίνεται κακή η δερματίνη, είναι πολύ τέλεια. Γενικά μένα δεν μου αρέσουν οι δερματίνες που γυαλίζουν και οι δερματίνες που έτσι φαίνονται ψεύτικες. Μου αρέσει να είναι παχιά η δερματίνη και να είναι ματ συνήθως. Αυτή είναι πραγματικά τέλεια δερματίνη. Φορεματάρα από Ζάρα που την έχω βάλει από μέσα με το κορμάκι για να τη δείτε. Θα το βγάλω κιόλας το κορμάκι όμως για να δείτε πόσο ωραία είναι γενικά σαν φορεματάρα. Γιατί και έτσι με ένα αρβιλάκι το κάνεις πιο καθημερινό και αν το βγάλω είναι πολύ chic με μια τέλεια γόβα. Δείτε πόσο τέλειο και διαφορετικό φαίνεται χωρίς το μπλουζάκι και πόσο ωραίο και σεξι είναι πραγματικά. Πεθαίνω, πεθαίνω. Πού να βάλω και τη γόβα να το δείτε, τώρα δεν την έχω μαζί μου. Νομίζω πως το λάτρεψα αυτό το φόρεμα. Είναι ό,τι χρειαζόμουν για τα φετινά γενέθλια. 10 Νοεμβρίου είναι τα γενέθλια μου, να μου πείτε χρόνια πολλά. Λοιπόν, συνεχίζω με ένα τέλειο φορεματάκι που πήρα από Φορμπέλε, που είναι αυτό εδώ. Έτσι απλοϊκό, έχει και τη ζωνούλα του που μπορείς να τη βάλεις στη μέση και μου άρεσε πάρα πολύ με τα γαλοτσίνια μου, θα σας το βάλω σε τάκι για να το δείτε. Το φορεματάκι που σας έδειξα από Φορμπέλε με τη γαλότσα, πάλι συνδυαστικά, σας το δείχνω, το οποίο εμένα μου αρέσει και χωρίς το ζωνάκι του, να είναι έτσι λίγο πιο free. Αυτό, σε όλα τα ρούχα. Είμαι boomerang. Συνεχίζω με παντελονάρ φωτιά, για τη δουλειά την πήρα κυρίως, από του Amoa. Λοιπόν, είναι ένα κλασικό παντελόνι με καμπάνα κάτω είναι. Ταραμ. Θα σας το βάλω να το δείτε και αυτό. Το συγκεκριμένο παντελόνι έκανε 79 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Το πήρα για τη δουλειά γιατί δεν έχω, η αλήθεια είναι, παντελόνια καλά για τη δουλειά. Με έπεισε και η μαμά μου λίγο, μην νομίζετε. Εγώ δεν το ήθελα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, το αφήνω και αυτό. Μια άλλη ωραία πρόταση για τη δουλειά. Λοιπόν, έχω βάλει το κορμάκι από Ζάρα, το παντελόνι από του Amoa που σας έδειξα και το παπουτσικό, το τέλειο από BSB που είναι σούπερ άνετο και είσαι και chic και ντυμένος καλά και βολικότατα επίσης. Γιατί και αυτό είναι ελαστικό, το κορμάκι είναι ελαστικό, τα παπουτσάκια είναι πάρα πολύ άνετα και φαίνονται και όμορφα. Μετά κάτι άλλο που πήρα και η κολλητή μου με κοροϊδεύει φουλ για αυτό και το πήρα και σε δύο αποχρώσεις, είναι από H&M. Πήρα, δεν ξέρω αν θα σας αρέσει, θα σας βάλω να μου ψηφίσετε αν σας αρέσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επειδή δεν θα σας τα βάλω μετά. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, μισό λεπτό, να το δείτε ολόκληρο. Αυτό δεν έχει μανίκια, είναι αυτό, φοριέται έτσι από πάνω. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ βολικό και το πήρα και σε μπέζ. Δηλαδή δεν πτωήθηκα και είπα μόνο ένα ρε παιδί μου. Γιατί εδώ για τον οφιένα και την πλάτη αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή αν κρυώνεις. Τι να σου πω βρε παιδί μου, εμένα μου άρεσε. Ναι και το πήρα και σε άλλο χρώμα, το πήρα και σε μπέζ. Τι είναι τόσο κακό δηλαδή. Είναι αυτό εδώ το πραγματάκι για να καταλάβετε, δεν έχει μανίκια, δεν έχει τίποτα, απλά μπαίνει από πάνω. Κεφάλι μόνο πιάνει. Δεν ξέρω, κάπως εμένα μου άρεσε. Και τέλος, πήραμε καλσόν μαύρο, ένα μαύρο, από Καλτσεντόνια. Α, καλή, δεν σας είπα πόσο κάνουν αυτά, άμα σας ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτά κάνανε 14,99 το ένα. Καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, έχω δύο μπέζ από Καλτσεντόνια, πήρα ματ να είναι, και ένα μαύρο. Μας είπαν ότι αν πάρουμε τρία, το τρίτο είναι στη μισή τιμή, οπότε το πήραμε. Σκεφτείτε, αυτά τώρα έκαναν περίπου 11 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το ένα. Κάπου εκεί. Τρία. Αυτά ήταν τα ψώνια μου. Ελπίζω να σας άρεσαν. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, εννοείται, ρωτήστε με, στείλτε μου μήνυμα, γράψτε μου στην περιγραφή. Εάν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, θα κάνω κι άλλα.
Τώρα θα κάνω μια τέλεια παραγγελία από συν. Και μάλλον θα σας κάνω εκεί πέρα haul, γιατί βλέπω ότι τραβάει πολύ το haul. Αυτά. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο, εννοείται. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!